μέσα από τα σόου της Ζούλας Κορομπιλά, άνοιξε το σπίτι του στην κάμερα του Superstar. Ενώ μίλησε στον δημοσιογράφο Μιχάλη Κλεμμένο για τη ζωή του, το χορό, αλλά και τους επώνυμους που συνεργάστηκε μαζί τους. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τόσα χρόνια έχει στην Ελλάδα. Είστε για 6 μήνες βασικά και τώρα είναι 18 χρόνια. Η πρώτη σου δουλειά εδώ πέρα στην Ελλάδα ως χορευτής. Ως χορευτής, η πρώτη μου μεγάλη δουλειά ήταν με την κυρία Μαρινέλα και ο κύριος Πάριος. Τότε ήταν το Μεράιντα Κλαμπ, το καινούριο Μεράιντα, το μεγάλο. Ήταν απίστευτη εμπειρία για μένα, επειδή η κυρία Μαρινέλα είναι πραγματικά κυρία και ο κύριος Πάριος ήταν καταπληκτικός άνθρωπος μαζί μας. Και ένιωθα πραγματικά που άξιζε να μείνω εδώ στην Ελλάδα, γιατί περάσαμε σούπερ. Αγαπημένη σου τραγουδίστρια που θα ήθελες να την ξαναχορογραφήσεις? Είναι πολύ εύκολο το απάντηση. Αναδύση. Γιατί? Είμαι θαυμαστής Αναδύση. Δεν λέω όχι για κανέναν άλλο τραγουδίστρι. Αλλά κάπως με την Άννα έχω χημεία. Έχω αυτό που μου αρέσει τη της, τα τραγούδια της, τρόπο πώς είναι με τους χορευτές. Είναι number one, ήταν οι πρώτες. Μία από τις πρώτες που πραγματικά το μπαλέτο δεν άφησε απλά να είναι 5-6-10 κορίτσια πίσω τις χορευτές, να έχουν σημασία μέσα από το πρόγραμμα. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι και πολύ καλή μαθήτρια, πρέπει να τα παίρνει εύκολα που λένε. Θέλει να κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλει να συμμετέχει να πει στα χορεύτικα. Τώρα χορεύει ή δεν χορεύει, τραγουδάει σούπερ και δεν χρειάζεται να χορεύει πολλά, αλλά κινησιολογικά είναι πάρα πολύ καλή. Εσένα η τηλεόραση πότε μπαίνει στη ζωή σου? Καλά που ρωτάς αυτό, γιατί έχει σημασία. Ο Φωκάς με κάλεσε για το εκπομπή που ξεκίνησε στο Μέγα με τη Ρούλα Κορομίνα, τον Μπράβο, και ξαφνικά κάτι έτυχε με ένας χορευτής και χρειάζονταν κάποιον να πάρει τη θέση του και εγώ ήμουν αυτός. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτα άλλαξε με το πάντα. Ναι, πραγματικά ο Φωκάς έφυγε από το παραγωγή και η Ρούλα και με το παραγωγή βέβαια μαζί μου κάνανε πρόταση που έπρεπε να πω κατευθείαν ναι ή όχι, το κάνω ή όχι. Μια τέτοια ευκαιρία που ευκαιρίωσα ή όχι και από αυτή τη στιγμή έχω γίνει χορογράφος της Ρούλα Κορομιλά στον Μπράβο και ξεκίνησε μια ιστορία στη ζωή μου για τα επόμενα 5 χρόνια ασταμάτητα. Η Ρούλα Κορομιλά στη συνεργασία της έχουμε ακούσει πολλά για την Ρούλα. Ότι είναι επαγγελματίας, είναι απαιτητική στη δουλειά της. Πώς είναι? Ναι, να σας πω το αλήθεια, είναι μια φανετική γυναίκα για τη δουλειά της. Είναι ένα αξέχαστο επίδια αυτά τα χρόνια με την Ρούλα. Με βοήθησε πάρα πολύ και ψυχολογικά και επαγγελματικά και προσωπικά να περνάω αυτές τις δυσκολίες λόγω την γλώσσα, λόγω των μεγάλων μέρων της δουλειάς που είχαμε τότε. Θυμάμαι εκτός από τις φωνές που έκανε η Ρούλα πάντα που να γίνει αυτό που θέλουμε να γίνει, μας έκανε καλό και αυτό, γιατί μας ξύπνησε κάπως και μας έδωσε έτσι το δύναμη να συνεχίζουμε. Φιλίες από αυτό το χώρο με τραγουδιστές έχεις κρατήσει? Και στο από το μαγαζί από πάρια και από το Μπράβο. Όλα τα όνομα περάσανε. Αλλά τότε ήταν ακόμα, ας πούμε, έχει καλό μέλλον αυτή η Λέσβινα Βάρδια, θα την ακούμε ξανά αυτή. Ρέμος, ας πούμε, ήρθε. Με τη Ρούλα σπάνια φωτογραφία, αλλά κρατάμε επαφή. Έχω ακούσει τι περνάει το τελευταίο καιρό. Με στενοχωρηθεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αλλά το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή γυναίκα και θα ξεπεράσει όλα αυτά και θα την βλέπουμε πάλι δυνατή. Με άλλη παρουσιάστρια που θα ήθελες να συνεργαστείς, αν έκανε
Μαρία και τον Φωτή στο ίδιο να δουλεύω πάρα πολύ μαζί. Τρελαίνομαι το χιούμορ τους. Και το δύο είναι για σιό, σίγουρα. Όχι επειδή το εκπομπή που κάνουμε τώρα δεν είναι καλό, είναι σούπερ, το βλέπω πάντα. Αλλά πιστεύω μπορούσα να κάνω ένα σούπερ σιό. Δεν βλέπω καινούρια, φρέσκα, δυνατά πρόσωπα ως παρουσιάστες, παρουσιάστηκε στην ελληνική τηλεόραση. Θα ήθελες να υπάρξει μια ανανέωση, βλέπεις συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους. Βλέπω καινούρια πρόσωπα, αλλά δεν βλέπω αυτό το ύφος, αυτό το δύναμη, αυτό το κέφι για κάθε περίπτωση. Και για να χορεύουν, ας πούμε, να έχουν ωραία κίνηση, να έχουν ένα σούπερ παρουσία εξωτερικά, να έχουν πολύ καλό και δυνατό προσωπικότητα, να λένε τα πράγματα και να τραβάει πραγματικά το πρόσωπο από το κοινό στο σπίτι. Και βλέπω αυτά που είναι. Να σε πάω σε μια περσινή εκπομπή που θα είναι και φέτος, που άπτεται της αρμοδιότητάς σου. So you think you can dance. Πώς σου φάνηκε? If I think I can dance. Πιστεύεις ότι βοήθησε τους χορευτές στην Ελλάδα? Δεν είδα εδώ στην Ελλάδα αυτό το reality, δεν είδα πολλά και διαφορετικά στυλ χορού. Το είδα ένα-δύο, γιατί το έβλεπα και το αμερικάνικο βέβαια, γιατί κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση να είμαι μέσα ή να δεν είμαι μέσα. Τελικά ούτε δεν καταλαβαίνω γιατί τι έγινε, δεν είχα πάρει μέρος στο reality. Που θα ήθελα όμως, όχι μόνο στο You Think You Can Dance. Μου αρέσει να έχω πολύ κοντά επαφή με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή. Ξεχώρισες κάποιο από τα παιδιά, θα ήθελες να το έχεις στην ομάδα σου? Δεν είδα ποιότητα πολύ ψηλό στο You Think You Can Dance που θα μου έλεγε: «Α, να, κοίτα, κάτι ξέχασα», εκεί δεν το κοίταξε. Και βρήκανε για το reality κάπου άλλο τα παιδιά. Δεν είδα αυτό το ποιότητα, δυστυχώς. Η κριτική επιτροπή πώς σου φάνηκε? Δεν μου άρεσε τον τρόπο γενικά πώς μιλάνε με τους φορευτές. Αλλά φάνηκε πάρα πολύ από την κριτική επιτροπή, που τις κριτικές δεν ήταν αληθινές. Ήτανε για να τσιμπήσουν λίγο κάτι δεξιά-αριστερά πάνω στους φορευτές, να τα τραβάνε προσοχή από το κοινό, αλλά δεν ήταν αληθινές κριτικές για μένα. Θα συμμετείχε στην κριτική επιτροπή, αν σου κάνανε πρόταση? Ναι, θα ήθελα να πάρω μια πρόταση στην κριτική επιτροπή. Στην τηλεόραση θα σε δούμε πάλι. Ναι. Και ένα πράγμα που ήδη ξεκινήσαμε τώρα με τον κ. Μικρούτσικο, ένα καινούριο παιχνίδι, θα πεις και ένα τραγούδι. Ένα καινούριο συνεργασία για μένα με τον Ανδρέα, γιατί στο παρελθόν μία φορά έχουμε κάνει κάτι. Και πάλι πίσω για τα παλιά, μαζί με τον κ. Σαρδίνη, ο Στέφανο, ο σκηνοθέτης. Είσαι πατέρας, έχεις μία κόρη και πρόσφατα έχεις γίνει και παππούς. Τα εικόνια σου, αν θελήσουν να ασχοληθούν με τον χορό, θα τα παρότρινες ή θα τα απέτρεπες? Όχι, δεν θα αφήσαμε τίποτα ως επαγγελματικό επίπεδο. Ως χόμπι, αν θέλουν, ναι. Φοβερό, δεν θα αφήσω τα εικόνια μου να γίνουν χορευτές. Απίστευτο, απίστευτο κύριε Καταστό. Και το πιέσαι μου, δεν θα γίνει. Καλά, καλά. Λοιπόν, για σταθείτε τώρα ένα δεύτερο και θέλω να σου παρουσιάσω ένα καλεσμένο έκπληξη τώρα. Είναι το πολιτικό μας παρασκήνιο αυτό, διότι